Συνέδριο με θέμα το τέλος της μεγάλης ιδέας, η μικρασιατική εκστρατεία και καταστροφή διοργάνωσαν ο Δήμος Καλαμάτας, το Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και η κοινοφελής επιχείρηση του Δήμου Φάρης. Μια πανδεσία, δύο πανδεσίες, μια ιστορική από τον κύριο Πασχάλη Κιτρομιλίδη, τον ακαδημαϊκό, και μια μουσική από τον Μάνο Κουτσαγγελίδη και την παρέα του τη μουσική. Ήταν μια εξαιρετική βραδιά με πάρα πολύ κόσμο που μας ενθουσίασε και μας θύμισε πάρα πολλά πράγματα μέσα από τη μουσική και μέσα από την ιστορία. Στο συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτα συμμετείχε πλειάδα ακαδημαϊκών, πανεπιστημιακών καθηγητών και ειδικών επιστημόνων που ανέλησαν τις σημαντικές πτυχές του θέματος. Δεν μπορώ να διαχωρίσω την πορεία του Γιάννη Βριώτη από την παρουσία του Χαράλαμπου Θεοδωρίδη. Αυτό, κατά τη γνώμη μου, όσο τους κόστησε σε σχέση με ένα κατεστημένο το οποίο είχε μια εντελώς διαφορετική οπτική για τα φιλοσοφικά πράγματα αλλά και για την πολιτική, άλλο τόσο και τους ευνόησε υπό μια έννοια, γιατί κακά τα ψέματα, προσωπικότητες αυτού του μεγέθους με τις συγκεκριμένες θέσεις τους απέκτησαν και ένα συγκεκριμένο αναγνωστικό κοινό. Εχθές Σάββατο πραγματοποιήθηκαν δύο συνεδρίες, η μία το πρωί η οποία ήταν αφιερωμένη στη λογοτεχνία και τον πολιτισμό και η άλλη το απόγευμα με αντικείμενο την ιστορία. Ενώ σήμερα Κυριακή πραγματοποιήθηκε η τρίτη συνεδρία αφιερωμένη στη διδακτική της ιστορίας. Σε όσους παρακολούθησαν το συνέδριο δόθηκαν βεβαιώσεις συμμετοχής. Είχαμε εξαιρετικές ομιλίες, εξαιρετικές εισηγήσεις με πάρα πολλές ερωτήσεις και πολλούς συμμετέχοντες.